ομάδες που πάνε στην μειονότητα, η Τουρκία προσπαθεί να τις εμφανίσει ως μια ενιαία εθνική μειονότητα, κάτι που δεν το αναφέρει πουθενά η συνθήκη της Ιορδάνης, και βεβαίως προσπαθεί να δημιουργήσει τη μειονότητα, δημιουργώντας παράλληλους θεσμούς, παράλληλη οικονομία, το λεγόμενο φρεντζορόμενος ψευδοκουφτίδες, έχει δημιουργήσει εδώ και πολλά χρόνια τράπεζα στην περιοχή και στη Ρόδο έχει υποκαταστήμα, την Ελληνική Τράπεζα. Προσπαθεί λοιπόν να υποκαταστήσει την Ελλάδα σε διάφορα επίπεδα, ακόμα και στο θέμα της εκπαίδευσης. Να πούμε εδώ ότι δεν ελέγχει πλήρως την μειονότητα. Υπάρχουν ενδείξεις που δείχνουν ότι ολόκληρη η μειονότητα δεν ακολουθεί τα τουρκικά σχέδια. Γιατί... Εδώ κύριε Λαβράτσο, συγγνώμη σα, γι' αυτό που το βάζουμε, βάζουμε τα χέρια μας και βγάζουμε τα μάτια μας μόνοι μας. Εδώ αποκαλύψαμε χθες ότι η ποδοσφαιρική ομάδα της Θράκης, ο Πανθρακικός, δέχτηκε χορηγία από τουρκική εταιρεία εμπορίου, κρασιών. Δηλαδή. Θέλω να σα πω κάτι χειρότερο, κάτι πολύ χειρότερο. Εδώ και δεκαετίες η Ελλάδα έχει συμβάλει στον εκτουρκισμό της μειονότητας με τα αναπτυχιακά. Η μειονοτική εκπαίδευση, όπως είναι η μειονοτική εκπαίδευση στη Θράκη, που είναι υποχρέωση από τη συνθήκη του Ροζάνη, γίνεται κατά το ίμιση στα ελληνικά. Η συνθήκη του Ροζάνη λέει μέσα η υπόλοιπη μισή εκπαίδευση θα γίνει στην ελληνική γλώσσα. Δεν γνωρίζει ποια είναι αυτή. Εμείς λοιπόν καταργήσαμε τα ρωμανικά, καταργήσαμε τα ρωμανί και επιβάλαμε στην πρώτη ενιαία γλώσσα την τουρκική.